και κύριοι, ο Κώστας Καρουζάκης μαζί μου. Γιώργος. Ο Γιώργος Καρουζάκης, ζητώ συγγνώμη. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρουζάκη. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μέλος του Επιμελητήριου Ηρακλείου πολλά χρόνια. Το 2002. Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιήσετε? Μέλος του Επιμελητηρίου είμαι από το 90. Το 90 ολότελα. Ναι, αλλά στη διοίκηση. Στο ΔΣ είμαι από το 2002. Του ΕΒΕΗ, Εμπορευομηχανικό Επιμελητήριο. Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιήσετε? Βαφές αλουμινίου, εμπορία και κατασκευή. Μάλιστα. Και σας έπιασε και σας η κρίση το 2009. Απόλυτα. Που κλώνησε όλη την κατασκευή, όλο τον κατασκευαστικό κλάδο. Και είπατε να πάρετε τα μπογαλάκια σας και τον ομαθιό σας, όπως λέει ο λαός, να αναζητήσετε κι αλλού άλλες αγορές. Και πολύ καλά το κάνατε. Και μπράβο σας, σας θυμάω αυτό. Και αποδεικνύει ότι είστε ένας έξυπνος επιχειρηματίας. Πού πήγατε, τι άρχισατε να κάνετε? Καταρχήν, αυτή τη στιγμή, παγκόσμια, η κατασκευή υπάρχει στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατασκευές, ας το πούμε, στην κανονικότητά τους. Δηλαδή, η Αμερική, η Δυτική Ευρώπη κατασκευάζει, ανακαινίζει κυρίως. Άρα υπάρχει ήδη από χρόνια μια παγιωμένη κατάσταση, και αν κάποιος έκανε μια βόλτα στο Ηράκλειο το 2000, το 2003, θα έβλεπε πάρα πολλές εκθέσεις οι οποίες ασχολούνται με τις κατασκευές. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες εκθέσεις κλείνουν για ευνόητους λόγους και για τον οικονομικό λόγο, αλλά και κυρίως είναι απορία που δεν υπάρχει αντικείμενο. Αυτό το φαινόμενο να πήγαινε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη δεν το συναντήσει. Δηλαδή σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη δεν θα δει, ας το πούμε, κάθε 200 μέτρα και μια έκθεση που θα ασχολείται με κουφώματα. Έτσι, διότι αυτοί έχουν παγιώσει κάποιες καταστάσεις. Και όποιος κινείται. Μα σε πολλές χώρες της Ευρώπης που υπάρχει κράτος και λειτουργούν σωστά τα πράγματα, δεν επιτρέπουν ούτε καν στην ίδια περιοχή, στον ίδιο δρόμο, να ανοίξει δεύτερη ή τρίτη επιχείρηση. Δηλαδή αυτό που βλέπεις εδώ και βλέπεις 4 μαγαζιά στη σειρά να πουλάνε στον ίδιο δρόμο έπιπλα, κήπου ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αυτό στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Εκεί που βλέπεις, ξέρω εγώ, να το πω απλά, 6 σουβλατζίδικα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 6 σουβλατζίδικα σε μια γειτονιά. Σου λέει πήγαινε εξαλλού. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι μια κατάσταση η οποία εμείς για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μα τι μπορούμε τελικά να ακολουθήσουμε? Γιατί εγώ θέλω να καταλήξω το εξής, ότι εμείς, και αυτό ήταν και το πρόβλημα το μεγάλο της Ελλάδας, ότι μετά τον εμφύλιο ακολουθεί μια πολιτική η οποία έχει σχέση με την οικοδομή. Ό,τι και αν σου κρατάει στο μυαλό, δηλαδή ήταν μόνιμα αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή κατέρευσε. Και κατέρευσε το σύστημα γιατί ειδικά μετά το 2002 το προωθήσαν, το επιθετήσανε, το οποίο ήταν παράλογο. Και τώρα ακόμα και σήμερα ακούμε, ας πούμε, που πέφτουν χείλη, ότι μα ξέρεις καταστρέψει η οικοδομή ή καταστρέψαν η κυβερνητική πολιτική, ας πούμε, κατέστρεψε τόσα επαγγέλματα της οικοδομής. Αυτό είναι το ένα μέρος της αλήθειας. Το δεύτερο μέρος της αλήθειας είναι, μπορεί ένα κράτος να βασίζεται και να έχει ατμομηχανή την οικοδομή? Αυτό είναι λάθος. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι ατμομηχανή είχε την οικοδομή γιατί ήταν εύκολη λύση και δεν μπορούσε να κάνει άλλο πράγμα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έτσι, διότι όταν πρέπει να κάτσεις κάτω και να σχεδιάσεις κάτι πιο σοβαρό, το πιο απλοϊκό είναι να δώσεις δύο κίνητρα στην οικοδομή και την ιστορία. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, διότι είναι κάτι. Λέτε ότι είναι ένας εύκολος κλάδος. Ο εύκολος δρόμος ήταν για την κάθε πολιτική. Έτσι. Είναι ο εύκολος δρόμος. Δηλαδή το δύσκολος είναι να πιάσεις κάτι καινούριο, να το ψάξεις, να το βρεις, να το σχεδιάσεις και να περιμένεις το αποτέλεσμα. Αυτό που είπε μια μέρα πριν από λίγες μέρες, και εγώ οφείλω να το πω, ο Νίκος Ψηλάκης, πολύ εύστοχα, ο οποίος είπε ότι η μαγιά δεν είναι να στείλουμε πάνελ συσσόρευση ηλιακής ενέργειας και να κάνουμε πάρκα τα οποία θα εκμεταλλεύονται τον ήλιο. Η εξυπνάδα είναι να κατασκευάσουμε εμείς αυτά τα πάνελ και όχι να τα κατασκευάζουν στη Γερμανία οι μηχανικοί της Μέρκελ και να τα αγοράζουμε από εκεί. Ναι, αλλά άμα ξέρεις, τελευταία πέρυσι κάτι ειδικού κρυστάλλου του βρήκαν σταλό και έχουν τραθεί οι Γερμανοί. Να το πούμε γι' αυτό. Να το πούμε γι' αυτό. Ότι έτσι, Ιταλία... Αυτό είναι, ναι, το θέμα. Ναι, είναι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να εκμεταλλεύεται. Να πω κάτι. Εγώ νιώθω πολύ άσχημα και λέω ότι είναι πολύ μεγάλο κρίμα αυτό το καλό μυαλό που έχει ο Έλληνας να μην το χρησιμοποιεί για καλό σκοπό. Δηλαδή να το βάλει να σκεφτεί να κάνει ένα προϊόν στον κλάδο των τροφίμων. Έτσι, να το βάλει να σκεφτεί να κάνει ένα προϊόν, ξέρω εγώ, για τις μεταφορές. Και έχουμε περιπτώσεις εδώ, ας πούμε, όπως για παράδειγμα από το ΙΤΕ, που οι επιστήμονες εκεί έχουν κάνει πράγματα και θάματα. Και δυστυχώς όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναγκαζόμαστε και κάνουμε αντιγραφές, αναγκαζόμαστε και μιμούμαστε πράγματα που
που άλλοι βέβαια τα έχουν ανακαλύψει, άλλοι τα έχουν βρει και εμείς είμαστε μια ζωή ουραγή. Όταν δεν μπει στη διαδικασία, δηλαδή θα πω κάτι για παράδειγμα. Η Τουρκία, η οποία είχε έντονα προβλήματα οικονομικά πριν από αρκετά χρόνια, τι ανέπτυξε, τη βιομηχανία της. Και έφτασε να παίρνει εκεί, ακόμα και από μεγάλες εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες, εργοστάσια, τα οποία έβγαζαν μοντέλα μόνο για την αγορά της Τουρκίας. Και μάθαμε επίσης, και το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι ακόμα και η αμερικανική εταιρεία που παράγει, που φτιάχνει τα F-16, έχει κάνει εργοστάσιο στην Τουρκία. Ακόμα και αυτό που ουσιαστικά σου δείχνει ο άλλος, σου δίνει ο άλλος την τεχνογνωσία να το παράξεις, ούτε αυτό καν δεν το έχουμε κάνει εδώ. Εδώ ξεπατώσαμε τα αμπέλια, εδώ σπάσαμε τα καΐκια για να πάρουμε επιδοτήσεις, εδώ έχουμε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα το φτιάχνει κάποιος άλλος, θα το παίρνουμε εμείς, και εμείς θέλουμε να είμαστε καταναλωτές, μόνο καταναλωτές. Όταν είσαι μόνο καταναλωτής, σε περιμένει ο διάολος. Τίποτα άλλο δεν σε περιμένει. Αυτό είναι σωστό, αλλά η διαφορά ποια είναι, ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Κατά συνέπεια, αν κάποιος δει το Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας, εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή το τι πουλάμε καθόλου, και πού το πουλάμε και καθόλου, τι γίνεται και τι προϊόντα έχουμε, από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρει κανένα. Δεν ξέρω πώς το ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν ενδιαφέρει θεωρητικά. Μα εδώ βλέπετε ότι στην κρίση, θα σας πω κάτι τώρα, είμαστε στο 2009 σε αυτή την αρνητική οικονομική συγκυρία. Και αντί να βάλουμε κάτι το μυαλό μας, να πούμε ρε παιδί μου, τι κάνουμε. Έλα να πάμε να βρούμε, ξέρω, κάποιες καλλιέργειες, να τις αναπτύξουμε. Έλα να δούμε στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία, τι μπορούμε να κάνουμε. Τι κάνουμε. Ανοίγουμε το ένα τυροπιτάδικο δίπλα στο άλλο, το ένα καφέ δίπλα στο άλλο καφέ και το ένα εστιατόριο και την ταβέρνα δίπλα σε άλλο, ένα άλλο εστιατόριο και σε μια ταβέρνα. Έτσι δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και έτσι λοιπόν αποφασίζετε, να το πω έτσι πολύ απλά, να πάτε πού? Στην Αφρική. Στην Αφρική για εσείς. Καταρχήν. Η Μαύρη Ήπειρος έχει γίνει άσπρη. Η Μαύρη Ήπειρος έχει, έχουμε και μαυρίσει εμείς εδώ. Υπάρχει το εξής, ότι το μεγάλο θέμα είναι ότι η Αφρική αυτή τη στιγμή στην ουσία κινεζοκρατείται. Ναι. Δηλαδή η Νότια και η Κεντρική Αφρική είναι γεμάτη από κινέζικες εταιρείες, οι οποίες συμπράττουν συμβόλαια στην ουσία κρατικά, παίρνουν μεγάλα δημόσια έργα. Εκεί σε όλα αυτά τα κράτη υπάρχουν περιθώρια επιχειρηματικότητας, αλλά και ιδίως σε εμπορικό τομέα και σε μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι ακόμα ο κόσμος της Κεντρικής Αφρικής σε τέτοια οικονομική κατάσταση που θα κάνει. Δηλαδή αυτός κάνει 4 τείχους, δεν έχει κουφώματα που κάνουμε εμείς, παραδείγματος χάρη, δεν τον νοιάζει προς το παρόν. Έτσι. Είναι πολύ λίγο η ανάπτυξη αυτή. Mm-hmm. Και ό,τι υπάρχει σε κρατικό επίπεδο, έτσι, πάει με κρατικές εταιρείες και κυρίως οι Κινέζοι. Αν έρθουν τώρα στη Βόρεια Αφρική, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλάζει και το στοιχείο. Η Κεντρική Αφρική πιθανώς θα ήταν πιο προνομιακή από εμάς, επειδή υπάρχει πολύ χριστιανικό στοιχείο. Και όπου υπάρχει χριστιανικό στοιχείο, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Όπου είναι μουσουλμανικό, είναι πιο δύσκολα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή, εμείς, σαν Κρήτη, είμαστε κοντά στη Μεσόγειο. Άρα έχουμε γύρω-γύρω ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν δουλειές. Ένα κομμάτι είναι ο Λίβανος, είναι και το Ιράκ ακόμα. Έτσι, αλλά στο Ιράκ δεν είναι εύκολο. Στο Ιράκ αυτή τη στιγμή το πιο κομμάτι, το πιο δύσκολο, το πιο εύκολο κομμάτι ήταν όπου ήταν οι Κούρδοι. Στο οποίο στην ουσία έκανε κομμάτι οι Αμερικανοί και ήταν και πιο ασφαλές για να πάει κάποιος. Όμως εκεί για μας υπήρχε ένα θέμα. Ότι αυτοί συνορεύουν με την Τουρκία και η Τουρκία έχει προϊόντα αντίστοιχα και φτηνά και έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση. Άρα η λύση που θα έμενε σε μια επιχείρηση από εδώ θα ήταν να πάει να εγκατασταθεί εκεί. Να κάνει παραγωγή εκεί και όχι να βρει δουλειά και να στέλνει. Λοιπόν, εμείς μετά από καιρό από ψάξιμο καταλήξαμε στη Λιβύη από τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, εγώ την κίνηση αυτή ήρθε μέσω κάποιου γνωστού. Το οποίο ξεκίνησε το 2013, το διερευνήσαμε. Κάναμε ένα μικρό κατασκευαστικό, αλλά κυρίως τα πράγματα που στείλαμε από εδώ. Κάναμε λοιπόν αρκετές μικρές δουλειές και κάναμε και δύο δουλειές μεγάλες. Το ζητούμενο όμως είναι το εξής, ότι όταν πας, τι διαπιστώνουμε, ότι πηγαίνοντας σε μια ξένη χώρα, κάποια στιγμή σιγά σιγά πρέπει να βρεις το βηματισμό και να βρεις κάποια υποστήριξη. Αυτό που πάμε να βρούμε εμείς εκεί δεν το βρίσκουμε. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, την πρώτη ταξίδι ήταν το Μάιο του 2013 στη Βενγκάζη και με άλλους δύο συναδέλφους επιχειρηματίες από την Αθήνα. Συναντηθήκαμε με ένα Έλληνα
ο οποίος ήταν γνωστός του ενός επιχειρηματία που είχε καταγωγή από τα Χανιά, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Λιβύη. Δραστηριοποιείται εκεί, στον τομέα των πετρελαϊκών. Μας είπε ότι έχουν μεγάλη κοινότητα στη Βενγκάζη, ότι έχουν και ελληνικό σχολείο κτλ. Μεγάλες υποδομές. Το σχολείο το μετατρέψαν σε αγγλικό για να έχουν και πολλά παιδιά. Όταν λοιπόν απευθυνθήκαν στην ελληνική πολιτεία για να έχει ένα διπλωματικό υπάλληλο που να καλύβει τις ανάγκες της περιοχής και τα υπόλοιπα έξω θα τα κάλυβε η κοινότητα, δεν υπήρχε κανένας διπλωματικός υπάλληλος. Δεν είναι στο κράτος κανένα διπλωματικό υπάλληλο. Η διπλωματική αποστολή υπάρχει μόνο στην Τρίπολη. Ντροπή. Υπάρχει μόνο στην Τρίπολη. Ντροπή. Το ζητούμενο είναι το εξής. Ντροπή. Βενγκάζη Τρίπολη είναι 1050 χιλιόμετρα. Ο νοήτο. Πού να πας. Και την αμάτηση και δεν ξέρεις. Εδώ στη Ρώμη είναι. Μια απόσταση από εδώ στη Ρώμη. Και την αύριο, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ψάχνει λοιπόν. Φανταστείτε κάπως... ότι η Αθήνα είναι 175 μίλια από εδώ. Ψάχνει. Και μας λοιπόν... λέτε για 1000 τόσα χιλιόμετρα. Ψάχνει λοιπόν κάποιος επιχειρηματίας να βρει κάποια στήριξη. Η στήριξη. Ποια είναι. Η στήριξη είναι στήριξη καταρχήν υποδομής για να συμβεί κάτι. Δηλαδή, κάνεις μια κίνηση, αν συμβεί κάτι πρέπει να υπάρχει κάποιος κράτος που να σε υποστηρίξει. Ή κάπου θα πρέπει να βρεις κάποιες πληροφορίες. Δυστυχώς, τις πληροφορίες που θέλουμε δεν τις βρίσκουμε. Να πω κάτι, εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Και θα σας πω και κάτι, ότι σε κάποια φάση που ψάχναμε, ψάχνα εγώ συγκεκριμένα για το Κονγκό, γιατί ερχόταν στο επιμελητήριο Ηρακλείου κάποιες επιστολές, κάποια mail, τα οποία αναφερόταν σε κατασκευές στη συγκεκριμένη χώρα. Οι κατασκευές μπορεί να υπήρχαν. Ο ενδιαφερόμενος που έστελνε τα mail αναφερόταν ως κογκοελληνικό επιμελητήριο. Εμείς λοιπόν στείλαμε mail και πήραμε απάντηση ότι αυτή είναι νόμιμη και τα λοιπά. Ήρθανε μια επίσκεψη εδώ, δεν μας κάνανε καλή εντύπωση. Στην πορεία, εγώ το έψαξα ειδικά, χωρίς να βάλουμε το επιμελητήριο, δηλαδή αυτοί θέλαμε ας πούμε να τους κάνουμε μια επιχειρηματική συγκέντρωση. Για να το πούμε λαϊκά, τι κάνουν, θέλανε να μαζέψουν με κάποιο κόσμο, αυτό καταλάβαμε στο τέλος και έτσι διαπιστώθηκε, μετά από έρευνα δική μου που το ψάξαμε αρκετά, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν σοβαρότητα και ήταν και λίγο επικίνδυνοι, παρότι εμείς από την πρεσβεία μας είχαμε απάντηση ότι αυτή είναι νόμιμη. Δεν θέλω να πω τώρα παραπάνω στον αέρα, αλλά είναι πραγματικότητα. Κουβεντιάζοντας, όταν λοιπόν συναντήσεις και με άλλους επιχειρηματίες που έχουν κάποιες διαφορετικές. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ανησυχίες. Διαπίστωσα, βρήκα τουλάχιστον δύο από το Ηράκλειο που είχαν μπλέξει και με αυτούς. Ποιο ήταν το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ήταν ότι αν πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα και βρίσκανε από κάθε νομό 2, 3, 5, 10 άτομα. Ακριβώς. Αυτό ήτανε, θα κάνανε ένα ταξίδι, θα βγάζανε αυτοί ένα ποσό ανακεφάλι και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι που συμβαίνει συνήθως. Και εσύ καλείσαι τώρα να πάρεις ας πούμε μια απόφαση χωρίς να έχεις στοιχεία μαζί σου. Δηλαδή εγώ μπορώ να πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη κίνηση έγινε από συγκεκριμένο άνθρωπο γνωστό που τους ήξερε και μου τον έστειλε εδώ, πήγα 2-3 φορές στη Λιβύη, κανονίζαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, αλλά θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ό,τι πληροφορία θέλω να πάρω, τρέχουσα, ας το πούμε, μπαίνω στο site του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας και βρίσκω τι γίνεται. Εδώ, αν ψάξεις στο δικό μας Υπουργείο, ας πούμε, τι συμβαίνει, δηλαδή να πεις τι συμβαίνει στο Κονγκό, τι συμβαίνει στο Ιράκ, τι συμβαίνει στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Ανάθεμά με και ξέρουν που πέφτει. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να ξέρω. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρουν ούτε που πέφτει. Εγώ ξέρω ότι βρίσκει άδρα κάποιες εφημερίδες. Όχι το, δηλαδή, να το ενημερώνει το Υπουργείο και να λέει ότι ξέρεις σήμερα συμβαίνει αυτό. Βέβαια, οι χαρτογιακάδες που έχουν μαζέψει εκεί όλοι διαχρονικά, όλοι οι υπουργοί, αυτοί οι σφουγκοκολάροι με τις γραβάτες που βάλανε για μία νύχτα μια γραβάτα και νομίζαν ότι γίνανε οι σύμβουλοι των συμβούλων, έτσι λειτουργούν και συμβουλεύουν. Πεταμένα λεφτά. Εγώ τους έχω χαρακτηρίσει όλους αυτούς πεταμένα λεφτά. Κακόμοιρε ελληνικέ λαέ που τους πληρώνεις. Πάντως, κοιτάξτε να δεις. Μαζί και με εσάς και εγώ. Η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που δεν, είναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι, ας πούμε, τώρα το πιο οργανωμένο από το δυτικό κόσμο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ούτε Γερμανία ούτε Αγγλία να έχουν. Ακριβώς. Θα πω κάτι. Δεν έχει τη μεθοδικότητα της Γερμανίας. Μου έλεγε ένας φίλος, επειδή πάω πολύ συχνά στην Ιταλία, μου έλεγε ένας φίλος Ιταλός ότι χαράς μου λέει την Ιταλία εάν ήμασταν εργατικοί.
Ένα Ιταλός φίλος μου το έχει πει αυτός. Αυτό. Δεν είμαστε, μου λέει, καθόλου εργατικοί. Είμαστε τεμπέληδες. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι η Ιταλία έχει κάνει αυτό που έχει κάνει σήμερα.